Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι πάρα πολύ πιθανό πλέον με την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ Πολιτείες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, και σχεδιάζει με την επάνωδό του στην εξουσία να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική του ΝΑΤΟ, όπως να δεσμευθεί με γραπτή συμφωνία ότι δεν θα επεκταθεί η συμμαχία στη Γεωργία και στην Ουκρανία. Σχεδιάζει επίση να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ποια είναι τα εδάφη τη Ουκρανία, τα οποία θα διατηρηθούν υπό ρωσικό έλεγχο και θα ενσωματωθούν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Τραμπ είναι ρεαλιστή και ξέρει ότι οτιδήποτε έχει κατακτηθεί με αίμα δεν επιστρέφεται ποτέ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν αρκετέ στρατιωτικέ δυνάμει για όλου, δήλωσε στο πολίτικο ο Ελμπριτζ Κόλμπι, αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα του Τραμπ για θέματα στρατηγική. Και συνέχισε: Δεν μπορούμε να σπάσουμε το δόρυ μα στου Ρώσου στην Ευρώπη όταν γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι συνεργάζονται και ότι οι Κινέζοι αποτελούν μια πιο επικίνδυνη και σημαντική απειλή. Ω μέρο μια ριζική αναδιάταξη του ΝΑΤΟ υπό τον Τραμπ, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα διατηρήσουν τι αεροπορικέ και ναυτικέ του βάσει στην Ευρώπη, αλλά θα αφήσουν την πλειονότητα του πεζικού, των τεθωρακισμένων μονάδων, τη επιμελητία και του πυροβολικού του συμμάχου στην Ήπειρο. Συνολικά, η νέα προσέγγιση του Τραμπ σε αυτούς τους τομείς θα ισοδυναμούσε με μια επανάσταση στις υποθέσεις του ΝΑΤΟ. Μια επανάσταση που πολλοί επικριτές λένε ότι η Ευρώπη είναι εντελώς ανίκανη να πραγματοποιήσει στο άμεσο μέλλον.